πόσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήμουνα με μία μπάλα, κοιμόμουν και ξυπνούσα με και έκανες λέει κοντρόλ στο... Μέσα στα δωμάτια, μέσα στα... αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Είχαμε σπάσει κομμωδίνα, είχαμε σπάσει τη μαμά. Φώναζε συνέχεια, μας κυνηγούσε. Η μαμά είχε πολύ κυνήγι, αλλά ό,τι και να έκανε, πάντα με μία μπάλα ήμασταν πάντοι. Πολλές φορές, μα θυμάμαι, μας είχε σκίσει την μπάλα, αλλά μας ξαναγόραζε η ίδια μπάλα. Θυμάμαι πραγματικά σε αυτήν την ομάδα ότι τέτοιο οικογενειακή κατάσταση. Ήμασταν φίλοι, ήμασταν όλη μέρα μαζί. Από το πρωί, καφέ, το μεσημέρι προπόνηση, μετά την προπόνηση καφέ, το βράδυ να φάμε. Ήμασταν μια οικογένεια. Πραγματικά έπεφτε, χτυπούσε ο ένας και πονούσαμε όλοι. Νομίζω ότι αυτό μας έβγαζε τα νυχτά και η αλήθεια είναι ότι αυτή η φουρνιά παιχτών που ήμασταν εκεί θεωρώ ότι ήταν μία από τις καλύτερες φουρνιές που έχει βγάλει το κριτικό ποδόσφαιρο. Ξαφνικά πας στο γήπεδο και βλέπεις έναν τύπο που λέγεται Πάτρικ Ογκουνσόντο. Ξεκινάει το μάτς. Γάμα εθνική τότε. Ναι, ναι, πετά μια πάσα ο Σταύρος μπροστά. Έβλεπες ένα φυσέκι. Έβλεπε μπροστά. Γκολ. Λέμε εντάξει, μπορεί να έτυχε. Μπορεί να έτυχε. Μπορεί να έτυχε. Ο Χριστόφορος πετάει την μπάλα, φσιν, τους περνούσε έτσι, τίν, σαν σταματημένος. Τι γίνεται εδώ, ρες. Έβαλε σε αυτό το φιλίο, στο πρώτο φιλίο, δεν μας ήξερε, εκείνη την ώρα είχε βάλει 3 γκολ, 4. Και λέμε, τι έγινε. Αυτό ήταν, 30 γκολ σε μία χρονιά. 30 γκολ. Έδεσε κατευθείαν, έδεσε. Και στα δύο μάτς είχα την επιτήρηση του Ριβάλντο εγώ. Πώς ήταν. Εντάξει, τώρα τι βλέπεις τέτοιους παίχτες και. Εντάξει, παιδί μου, τους είχε σύνδρομο, τους έβλεπε στην τηλεόραση, έβλεπε τον ένα και τους δύο στην Μπαρσελόνα, σε Champions League και αυτά. Και σε αξιώνει ο Θεός να τους έχεις αντιμέτωπους και τους δύο. Εντάξει, είναι κάτι το εκπληκτικό. Όταν μου είπαν για την ομάδα του Γιούχτ ότι με πήραν τηλέφωνο. Επειδή... που είχε να διαχειριστεί και τον υποβιβασμό της. Επειδή είχα πάει πολλές φορές και σαν αντίπαλος σε αυτό το γήπεδο. Όταν μου έγινε η πρόταση ήμουνα χαρούμενος. Είχα βάλει στο μυαλό μου ότι αν μπορέσω και κάτσω 2-3 χρόνια νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία θα παίζει καλό ποδόσφαιρο.